Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σήμερα που βρεθήκατε εδώ, την τουριστική Λουτρακίου, τον πρόεδρο της τουριστικής Λουτρακίου, τον Μελιώτη, και τον Δέλτα Σίγμα, καθώς για την παραχώρηση, τη φιλοξενία αυτού του χώρου, τους εργαζόμενους του ΣΠΑΝ που μας βοήθησαν εδώ στις προετοιμασίες, τον Δήμο Λουτρακίου, το ΑΤΑΦ Λουτρακίου και τη διοικητή, την κυρία Μάρθα Μιστακίδου, τη διεύθυνση και το προσωπικό του ΙΠΑΝΕΜΑ για το κέτερινγκ, τον Άγγλο Μαντάς για το μπάνερ, το AP News και το Σήμα το Σοφό για το πρόμο βίντεο, τους πολύτιμους συνεργάτες μου. Θέλω όμως ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι σήμερα εδώ, δημοσιογράφους, bloggers, φωτογράφους, τα ραδιόφωνα, τα κανάλια. Είναι όλοι μάχημοι, όλοι στον αγώνα για την ενημέρωση. Πολλές φορές στον αγώνα στον δρόμο για να μεταδώσουν την πληροφορία μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος. Δεν γίνεται έτσι και εμένα. Θέλω να έχετε την κατανόηση. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, μέσα από την καρδιά μου και για τη συνεργασία. Σήμερα επιλέξαμε να ξεκινήσω από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Επί της ευκαιρίας να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους. Πέρα όμως από τους αγνούς αναγνώστες, δεν θα μπορούσαμε να μην επιτελεθούμε στην άλλη μεγάλη δύναμη του Ιράκ Λιμπλό και αυτή είναι οι αναγνώστες σχολιαστές μας. Τα περίπου 222.000 δημοσιευμένα σχόλια στις 109.000 αναρτήσεις λένε πολλά. Σε όγκο χαρτιού μπορούμε να πούμε ότι εσείς έχετε γράψει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Και συνεχίζεται ακάθεκτη. Στα νέα εργαλεία που παρέχουν πλέον ο αναγνώστης σχολιαστής, πέρα από τον απλό σχολιασμό των άνθρωπων που προεκτείχε, μπορεί να πετύχει τις κοινότητες που φτιάξαμε. Μια διαδικτυακή κοινότητα, ένα social media δικό σας, διαδραστικό, εύχριστο, πρωτοποριακό. Βοηθάμε επίσης τον απλό αναγνώστη να γίνει ακόμα πιο ενεργός. Ενεργός σχολιαστής πολίτης που θέλει να γίνει μέτοχος της ενημέρωσης. Τον ενεργό έξυπνο πολίτη θα μπορούσα να πω. Ο ενεργός πολίτης που έχει ανησυχίες, που μπορεί να διακρίνει τη μονόπλευρη ροή της πληροφορίας που του παρέχεται, που πάνω απ' όλα θέλει να πει τη γνώμη του. Να επιδοκιμάσει, να προδοκιμάσει, να προτείνει, να ονειρευτεί. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, αυτό είναι κοινωνική ανάγκη. Το ζητάει η ίδια η δημοκρατία εξάλλου. Αυτή την ελευθερία έκφρασης είχαμε κατά νου την είδησή μας και θα υπερασπιζόμαστε όσο υπάρχουμε. Δημιουργώντας λοιπόν την κοινότητα, δίνεται το λόγο σε εσάς, τους ίδιους, χωρίς άνωθεν παρεμβολές, σας δίνεται ένα ανεξάρτητο βήμα έκφρασης. Στο χέρι σας είναι να το εκμεταλλευτείτε. Γίνοντας μέρος αυτής της κοινότητας, μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να ανεβάζετε μέχρι καγγελίες, πολύ εύκολα και γρήγορα, αυτόνομα, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Να φύγουμε λίγο τα δικά μας, από τα δικά σας μάλλον καλά πραγματάκια που φτιάξαμε και θα τα χαρείτε μέρα με τη μέρα για να τονίσω μια άλλη ιδιαιτερότητα της μεγάλης μας αλλαγής. Το πλήρη συντονισμό του Λουτράκη Μπλοκ με τη βαριά βιομηχανία της χώρας στον τουρισμό, το τουριστικό Λουτράκη, την πολλά επασχόμενη τουριστική κορυφή, την πανέμορφη Πελοπόννησο. Το Λουτράκη Μπλοκ εδράγει στην πύλη της Πελοποννήσου. Σε αυτό θα βοηθήσουμε όλοι. Σε μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια μας στους αλλοδαπούς επισκέπτες που θέλουν ενημέρωση πληροφορία από τον τόπο τον οποίο διαμένουν προσωρινά. Μια πρώτη παροχή είναι βασικές μεταφράσεις σε 5 γλώσσες. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά και εβραϊκά. Σεβόμενοι τον τουρίστα που έρχεται στον τόπο μας, να αφήσει τα ωραία του λεφτά, του δίνει τη δυνατότητα να διαβάζει τη γλώσσα του όλα όσα παρέχει η νέα μας πλατφόρμα. Ένας μεγάλος όγκος γενικών πληροφοριών θα ενσωματωθεί στον ΟΟΠΟ. Σε συνεννόηση τώρα με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού θα αναπτυχθούν πολλές άλλες εφαρμογές που υπάρχουν κατά σκέψη. Έχοντας τώρα εμπειρία 1,5 ετών και κοιτάζοντας χρόνο με το χρόνο της εκθέσης των αναλύσεων των επισκεπτών μας από την Google, διακρίναμε την ραγραία άνοδο των χρηστών smartphone. Το 70% των καθημερινών επισκεπτών μας χρησιμοποιεί το κινητό του. Και όλο και αυξάνεται. Σε αυτή την πρόκληση δώσαμε ιδιαίτερη βάση. Μιλάμε για ένα διαφορετικό κόσμο αυτών των σταθερών υπολογιστών και σε αυτό η ομάδα που επιμελήθηκε τη σημερινή αλλαγή έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Εδώ να πούμε ότι ανοίγονται μπροστά μας τεράστιες προκλήσεις. Αγαπητοί αγαπητές, η ώρα πλησιάζει. Σήμερα θα δείτε το αποτέλεσμα 4 μηνών σκληρής δουλειάς. Σήμερα θα δείτε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας πλατφόρμας. Μια πλατφόρμα που θα απευθύνεται συνέχεια και θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος. Σήμερα γίνεται η αρχή για να χτίσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Θέλουμε τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας. Σε όλα όσα φτιάξαμε, σε όλα όσα θέλετε εσείς να γίνουν. Τέλος, θα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της ομάδος. Τη Χαρούλα τη Ρούλα, την γραφίστρια τη Ρούλα, την αρχισυντάκτρια και υπεύθυνη πολίσιμο Χαρούλα Πούλου, τη Ρούλα τη Γιώργη τη γραφίστρια, το ίδιο το παπαδόν του σύνδεσμου τη διαφορετή, δεν είναι ένα παιδί που μπορούσε να κάνει τίποτα. Τη
Πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές σκέψεις. Έπρεπε να αποφασίσουμε και να το κάνουμε. Και έτσι το κάνουμε. Βλέπετε στην πρώτη διαφάνεια ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, αυτό ήταν το προηγούμενο λογότυπο. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα όλα γίνονται πολύ πιο απλά στις μέρες μας και έτσι έπρεπε να γίνει μία έρευνα. Η έρευνα που έκανα ήταν η ονοματοθεσία που είναι Λουτράκι Μπλοκ, άρα το Λουτράκι έχει να κάνει με το ίδιο το τοπονύμιο, την πόλη μας και το αντικείμενο, την πληροφορία της επιχείρησης που είχα να αναλάβω. Η πληροφορία λοιπόν και η ενημέρωση έπρεπε να συνδυαστούν μαζί με το τοπονύμιο και να γίνει η αντίστοιχη σχεδίαση. Αυτή ήταν και μένα η βασική μου σκέψη, ότι πώς θα σταθεί ένα λογότυπο. Ένα λογότυπο πια στέκεται με την απλότητα, την εύκολη αναγνωρισιμότητα και τις απλές φόρμες. Έπρεπε να είναι μακροπρόθεσμος ο σχεδιασμός, έτσι ώστε όχι στα 5, 6, 7 χρόνια να φανεί παλιακό, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό, διαχρονικό και φυσικά να έχει ένα πολύπλευρο σχεδιασμό που να μπορεί για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια να είναι εύκολο. Και ένα τρίτο που είναι και το πιο βασικό, να εκφράζει όλη την ομάδα. Από τον εμπνευστή του blog και να ακολουθηθεί και να περαστεί και να μπορεί να το επικοινωνήσει στον αναγνώστη. Επειδή είναι ένα ενημερωτικό site, έχει να κάνει με πληροφορία. Σε λιγότερα από 90 δεύτερα το μυαλό, ο εγκέφαλος αποφασίζει τι έχει καταλάβει και πάει παρακάτω. Άρα πάρα πολλές πληροφορίες μαζεμένες, το οποίο θα πρέπει να δίνεται με ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί για όλα, ό,τι και να λέμε, είναι ο τρόπος. Άρα, γίνανε κάποιες προτάσεις του λογότυπου, περισσότερες από αυτές που βλέπετε, αλλά θεώρησα σωστό να έχετε μία εικόνα από αυτές, έτσι ώστε η ομάδα αποφάσισε να διαλέξει και φυσικά μας αρέσανε πάρα πολλά στοιχεία και στους τέσσερις. Έτσι λοιπόν έπρεπε να αρχίσουμε λίγο να ξεμπλοκάρουμε την όλη κατάσταση για να μπορούμε να βγάλουμε ένα αρκετά λιτό λογότυπο. Καλό πραγματικά που καλιάζω και αυτή την ομάδα που ασχολήθηκε και αναβαθμίζει ένα πραγματικά ιστορικό blog το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά έκανε την αναφορά μόνο στο Δήμο Λιβραγή παραχώρα και λίγο θεωρώνων και τώρα εδώ και τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται σε όλη την Κορινθία και όχι μόνο. Εκτιμώ πραγματικά ότι και μόνο το νούμερο των αναρτήσεων που γίνει 102.000, έτσι είναι κύριε Παπαδόπουλε, 102.000, 109.000 σημαίνει ότι είναι 30 αναρτήσεις την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαντική πληροφόρηση υπάρχει από αυτό το πραγματικά αξιόλογο blog της περιοχής μας. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε να υπηρετείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και θα έλεγα ότι έτσι ένα σχόλιο ότι είναι πραγματικά πολύ αξιόπιστο ότι πλέον σε κάποια ανάπτυξη δεν υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια που παλιά μπαίνανε και κάποια ήταν και κυβέρνηση και δεν υπήρξε ένα έλεγχο. Τώρα πλέον υπάρχει ένα περιορισμό και σε τελική ανάλυση αυτό που θέλει να πει την άποψή του, επωνύμω να την πει δημόσια και όχι από το κρίμα μια ανωνυμία να λέει και να γράφει ό,τι θέλει. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι και τώρα πλέον να μετακαταστήσετε. Να είστε καλά. Συγχαρώ αυτό το ικανό συγκρότημα, το οποίο δεν αναδεικνύει μόνο την αλήθεια, αλλά αναδεικνύει και την περιφέρεια των Πελοποννήσων και ιδιαίτερα τον Τράκη. Εγώ είμαι παλιό συνόριο τη περιοχή, παλιά η Αργολίδα, την οποία ήταν αναδρομό. Κάθε καλοκαίρι, ένα μήνα βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην περιοχή μου. Η δική σα προσπάθεια είναι πρωτόγνωρη και σημαντική. Εμεί από τη δική μα πλευρά θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αντικειμενική και δίκαιη ενημέρωση. Ναι, μια μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκίνησε εδώ και μερικά χρόνια. Μιχάλη Φιλιάντα, θερμά συγχαρητήρια σε εσένα και όλη την ομάδα. Αυτή τη μικρή ομάδα αλλά με τεράστια αποτελέσματα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας μάλλον καλή επιτυχία να τα κατοστήσετε και να στηρίζετε την αλήθεια. Πραγματικά, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια διασπορά
σε δόνει ειδήσεων από διάφορα μηνιέψινων. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο καθένας το έχει ένα πόνο, το βγάζει με την ανωνυμία του στο ένα blog και δημιουργεί και τεράστια προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό έχετε κάνει μια τεράστια προσπάθεια στην ενημέρωση. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα τα πάτε ακόμα καλύτερα. Να τα χιλιάσετε και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία στα προσωπικά σας και ό,τι μπορέσετε να καταφέρετε καλύτερα για τον τόπο σας, να το βοηθήσετε και γενικά όχι μόνο τον τόπο, την κορυφαία και την περιφέρεια όλη της Πελοποννήσου. Μιλήσω ο Λουτρακιώτης. Ξέρετε ότι εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, από μαθητής, από φοιτητής, εδώ ανδρώθηκα, εδώ ερωτεύτηκα, εδώ έδωσα τα πρώτα 12 χρόνια της ζωής μου σε αυτό το Δήμο, με αγάπη, με λατρεία και πιστεύω ότι κάτι κάναμε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω σήμερα οικεία πρόσωπα. Είναι γεγονός ότι μόνο φίλους έκανα. Από τους φίλους αυτούς σήμερα ένας είναι και ο Μιχάλης ο Φιλιάδρας. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια γνώρισα και τη Χαρά και σήμερα και όλο το επιτελείο. Δεν έχω να πω πολλές κουβέντες. Συνεχίστε το έργο σας με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και στο τέλος θα ανταμυφθείτε από όλο τον Λουτρακιώτικο λαό, από την Κορυφαία και θεωρώ πλέον με το άνοιγμα που κάνετε από όλη την Πελοπόννησο. Θερμά συγχαρητήρια, καλή δύναμη. Πολλές ευχές για μια μακρά και πετυχημένη πορεία, να συνεχιστεί αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα και το οποίο έχει κερδίσει την αναγνώριση από τους Κορύνθιους, όχι μόνο τους Λουτρακιώτες, αλλά και από πολλούς όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε αρκετές περιπτώσεις και εκεί είχα την ευκαιρία και εγώ να δω την τεχνική επάρκεια, την αντικειμενικότητα αλλά και τον επαγγελματισμό, τον οποίο είδα να σας διακρίνει και πιστεύω ότι και αυτό θα συνεχιστεί και είναι η εγγύηση της επιτυχίας. Εύχομαι να έχετε πολλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Έχουμε περάσει πάρα πολλά βράδια μαζί, κύριε Φιλιάνδρα, και με την ομάδα σας και μπορώ να σας πω ότι είσαστε και εγωιτευτικός στην παρέα, αλλά είσαστε και διεσθητικός και διεσθητικός στις απόψεις. Έτσι λοιπόν, χωρίς οι πολυμονιές σχέσεις, μα γι' αυτό τα λέμε, για να τα γράψουμε. Μας έχετε εκνεύσει σε πολλά θέματα, μας έχετε πληροφορήσει. Ένα σχόλιο θα μου επιτρέψετε. Αυτός ο κόσμος ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ για να τιμήσει την ομάδα σας και εσάς προσωπικά, κάτι δείχνει. Πέρα από ότι πολλοί ήρθαν για ψυχοθυρικούς εντός εισαγωγικών λόγους, ο κόσμος όμως ο πολλής ήρθε για να σας τιμήσει. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη για το παρόν και για το μέλλον. Έρχεται όμως από παλιά, το κατακτήσατε. Δεν σας προσεφέρθη και το κατακτήσατε με τη δουλειά σας, την καλή δουλειά, η οποία επεκτείνεται με καινούργια πρόσωπα, με ωραίες παρουσίες, με τίμιες και ηθικές. Γιατί όμως να πάει κανένα στο blog το δικό σας, τι διαφέρει στους τα άλλα. Απλώς χτυπάμε και λέμε, ωραία, να δούμε και κάτι άλλο. Πέρα από το ότι παρουσιάζεται την είδηση με αξιοπρεπή σχόλια, με την έννοια δηλαδή της κακοήθειας που κλείονται, δίνεται όμως και μία άλλη διάσταση. Θέλετε να ξεφύγετε από την ενημέρωση και νομίζω ότι βάζετε και πολλά άλλα θέματα που μπορεί ο καθένας να πάρει και από εκεί και πέρα να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Εσείς προβάλλετε την αλήθεια με έναν τρόπο, θα έλεγα, και ορμητικό, αλλά και αντικειμενικό. Η βεβαιότητα αυτή προσφέρεται τώρα ακόμη πολύ καλύτερα με τους νέους συνεργάτες σας. Και κάτι άλλο, πιο ισχυρό ακόμη. Αποτελείται ένα ζωντανό και ισχυρό παράδειγμα της καινοτομίας. Τι σημαίνει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που εργάζεται, που αγαπούν τον τόπο τους, σε καιρούς χαλεπούς που είναι οι σημερινοί, αυτοί οι άνθρωποι να ανθρώνονται μέσα από την επιχείρησή τους. Και πράγματι, πριν 9,5 χρόνια ήταν ένα κέφι αυτό που κάνατε. Αυτό το κέφι ήταν μια σπίθα, έγινε φλόγα, έγινε πυρκαγιά και τώρα νομίζω ότι κάθε φορά θα γίνεσαι και καλύτερος και πιο αντικειμενικός. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Εμείς είμαστε πάντοτε φίλοι και σίγουρα μαζί σας και η περιφέρεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεργαζόμαστε όλοι άψογα. Και οι καινούργιες πλέον συντροφιές, οι οποίες είναι συντροφιές όλων μας, να δώσουν μια διαφορετική ενότητα. Σώματα της Τεχνολογίας Εθνής, στο καινούργιο site, και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Εμείς
προσπιζόμαστε κάτι πιο διαχρονικό, τον τουρισμό. Δεν είμαστε υποψηφοί κάπου και θέλω πραγματικά εκ μέρους του τουριστικού οργανισμού να σας ευχαριστήσω για τη σημασία και το σεβασμό με τον οποίο έχετε αντιμετωπίσει τον τουρισμό και αναφέρομαι περισσότερο στην ανάδειξη όλων κατά κύριο λόγο των θετικών πραγμάτων που μας κάνουν περήφανος σε αυτόν τον τόπο. Τα good news, έχετε αποφύγει την παγίδα που δυστυχώς οι συνάδελφοί σας έχουν πέσει προκειμένου να αυξήσουν την ακροματικότητά τους ή την αναγνωσιμότητά τους, να αναδεικνύουν αρνητικές εικόνες που τελικά αναμεταδίδονται από τα εθνικά κανάλια και βλάπτουν τον τόπο αντί να βοηθάνε. Στο Λουτράκι Blog το έχετε προσέξει αυτό και σας έχουμε κατά επανάληψη έτσι ευχαριστήσει. Εύχομαι καλή συνέχεια και να έχουμε έτσι πάντα μια πολύ καλή συνεργασία για την ανάπτυξη του δυτικού μας τουρισμού. Ευχαριστώ. Δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από την παρουσίαση του καινούργιου site του Λουτράκι Blog, μια προσπάθεια του Μιχάλης Θηλιάνδρα και της παρέας του, της ομάδας του, όλα αυτά τα χρόνια, για ακέραια ενημέρωση. Όλοι μιλάμε για αλλαγή, αλλά κανένας δεν έχει τη διάθεση να αλλάξει. Ο Μιχάλης Θηλιάνδρας μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει το site, να κάνει μια καινούργια προσπάθεια, μας εδώ για να την στηρίξουμε. Με αγάπη, γιατί είναι ένας άνθρωπος και μια ομάδα με απόλυτη συνέπεια και εξωστρέφεια και διαφάνεια σε όλα αυτά που προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά, στο Μιχάλη και τη χαρά και σε όλη τους την ομάδα, στο Λουτράκι Blog, στο ανανεωμένο Λουτράκι Blog. Είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια των παιδιών, διότι αναδεικνύουν τα τοπικά θέματα, τα εθνικά θέματα, μένουν στην αλήθεια, κάνουν ουσιαστική ενημέρωση, είναι αντικειμενικοί. Και επειδή πάντα υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, όταν υπάρχει προσωπική γνώμη είναι έντιμα υποκειμενική και γι' αυτό τους ξεχωρίζουμε, τους αγαπάμε. Είναι μέσα στα blogs που ξεχωρίζουμε και αγαπάμε. Ευχόμαστε να συνεχίσουν να κάνουν έτσι έντιμα τη δουλειά τους πολλά πολλά χρόνια. Κάθε επιτυχία από καρδιάς. Να είστε καλά παιδιά.